Στον εισαγγελέα με βαρύτατες κατηγορίες οδηγήθηκαν οι 9 Έλληνες και οι 7 αλλοδαποί που συνελήφθησαν στα χθεσινοβραδινά έκτροπα που έγιναν στα Εξάρχεια. Σοβαρή είναι η κατάσταση της δικηγόρου, η οποία χτυπήθηκε στο γόνατο από φωτοβολίδα. Η ναυτική φωτοβολίδα έχει καρφωθεί στο αριστερό γόνατο της 55χρονης δικηγόρου που περπατούσε αμέριμνη στην οδό Σπύρου Τρικούπη. Αστυνομικοί των ΜΑΤ, μάταια με πυροσβεστήρα και τις μπότες τους, προσπαθούν να σβήσουν την φωτοβολίδα. Με ασθενοφόρο, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Χθες το βράδυ, ώρα 21 και 18, διακομίστηκε στο τμήμα επιγών των περιστατικών του νοσοκομείου γυναίκα 55 ετών, τραυματισμένη από φωτοβολίδα στο αριστερό πόδι και με σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα λόγω εισπνοής χημικών. Αμέσως οδηγήθηκε στο χειρουργείο, όπου υπευλήθη σε εξάωρη επέμβαση. Η δικηγόρος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, διασωληνωμένη σε σοβαρή κατάσταση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας επισκέφθηκε το νοσοκομείο Ευαγγελισμός και ενημερώθηκε από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας της. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά κάποιες μειοψηφίες ξαναχτύπησαν. Ο τραυματισμός αυτής της γυναίκας είναι τα επίχειρα μιας μειοψηφίας που επιζητά τη βία. Αυτές οι λογικές δεν έχουν χώρο στη δημοκρατία μας. Γίνονται όλες οι ενέργειες ώστε οι δράστες να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.